Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Μια δύσκολη μέρα. Όλη η Ελλάδα είναι στο πόδι και δεν κυκλοφορεί τίποτα σαν μέσο μαζικής μεταφοράς, ούτε καν τα ταξί. Έλαχε σε μένα, κύριε Αυτιά, ο ρόλος να κάνω το δημοσιογράφο απόψε, οπότε έχετε υπόψη σας για το μέλλον. Είμαστε όλοι μαζί εδώ για να παρουσιάσουμε το βιβλίο, να παρουσιάσουν οι κεντρικοί ομιλητές μας το βιβλίο του αγαπημένου φίλου του Ξενοφόντα του Ρούση. Θα σας πω ποιος είναι ο Ξενοφόντα Ρούσης για όσους δεν το γνωρίζετε, αλλά πριν από όλα επιτρέψτε μου να πω ποιοι τιμούν με την παρουσία τους απόψε την συνάντησή μας. Αν κάνω λάθος στο πρωτόκολλο, συγχωρέστε με. Λοιπόν, πρώτος είναι ο Γιώργος Μαυρωτάς, καθηγητής Ολυμπιονίκης και βασικά Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο οποίος μας τιμά με την παρουσία του. Και θα μας μιλήσει για το συγκεκριμένο βιβλίο. Ο Γιώργος Πατούλης, πρώην Περιφερειάρχης μας, πρόεδρος του Διατηρητικού Συμβάτου, πρόεδρος του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων, αδελφός φίλος πάρα πολλά χρόνια. Μετά θέλω να σας παρουσιάσω έναν άνθρωπο που δεν τον γνωρίζετε, αλλά καλό είναι να τον μάθετε απόψε, γιατί θα είναι υποψήφιος στην Ευρωβουλή. Είναι ο Γιώργος Αυτιάς. Η κυρία Εύη Χριστοφιλοπούλου, επίσης υποψήφια, πρώην υπουργός, θα είναι υποψήφια και αυτή στην Ευρωβουλή. Ο Τάκης ο Μπαρτάκος, μας πάμε την παρουσία του. Είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο καθηγητής ο κύριος Κουσκούκης, πρόεδρος της Εθνικής Ακαδημίας Διαγνωστικής Ιατρικής, ο Παναγιώτης Αλεξόπουλος, έπρεπε να τον βάλω από πάνω, είναι ο πρώην κοσμήτορας, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τώρα στο Διευθυντήριο του Πανεπιστημίου. Η Περιφερειακή Σύμβουλη, η οποία είναι συνάδελφή μου στην Περιφέρεια Αττικής με τον Νίκο τον Χαρδαλιά, είναι η Μέρη Κουρή, η οποία είναι δεκαμένη περιφερειακή σύμβουλος για τον πολιτισμό, ο Νίκος Σαργκάνης, μέλος της Επιτροπής Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής και ο υποφαινόμενος. Υπάρχει μια εταιρεία που όσοι είσαστε εδώ, εκτός από ανθρώπους που δεν είστε γιατροί, την ξέρετε, λέγεται Αθλέτια, αθλητιατρική εταιρεία, ξεκίνησε σαν αθλητιατρική εταιρεία γιατρών αγώνων και ιδρύθηκε από το Φόντα το Ρούση με μόνιμους συμπαραστάτες σε πολλά χρόνια, τον Γιώργο τον Κουνάδη και εμένα. Αυτή η εταιρεία έκανε πάρα πολλά βήματα, στήριξε όλους τους αγώνες σε ερασιτεχνικό επίπεδο, μέχρι αυτή τη στιγμή που φτάσαμε σε επίπεδο ο Φόντας ο Ρούση να είναι ο πρόεδρος υγειονομικής επιτροπής της Super League 1 και ορίζονται τα παιχνίδια. Αυτό είχε τη φανή ιδέα να βάλει εμένα στο παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είναι πάρα πολλοί συνάδελφοι, εκλεκτοί συνάδελφοι εδώ, γιατροί. Αν πω ένα, θα ξεχάσω κάποιον άλλον, συγχωρέστε με. Θα μείνω μόνο σε αθλητικό επίπεδο να πω ότι είναι ο κύριος Παπαδόπουλος Γαβρίλος, Γενικός Γραμματέας ΣΕΠΣΑ Αθηνών και πρώην πρόεδρος του Αστέρα Κεσταριανής. Ο Δημήτρης Ογιαρένης, πρόεδρος της ΕΨΑΝΑ. Ο Πανουτσακόπουλος Παναγιώτης, πρόεδρος του Τσακούα και Παρασκευής. Ο ιδιοκτήτης των βιοτύπων, του όλων της αλυσίδας των εργαστηρίων, ο κύριος Χρονάς Γεώργιος. Τώρα να μην πω όλους τους διευθυντές, θα ξεχάσω κάποιον. Θα ήθελα να το αποφύγω αυτό. Είσαστε όλοι εκλεκτοί, όλοι. Επίσης, την Αθλέτια, νέο μέλος εκλεγμένο, είναι ο Χρήστος ο Θεός, ο γιατρός μας, ο παιδικός τον Ολυμπιακό και είναι ο υπεύθυνος, ο οποίος προετοιμά, είναι της Επιστημονικής Επιτροπής ο πρόεδρος για την Αθλέτια, είναι ο άνθρωπος ο οποίος στηρίζει τις προσπάθειες από το νέο ΔΣ και είναι ο άνθρωπος ο οποίος ετοιμάζει για τον ερχόμενο Οκτώβρη το Πανελλήνιο Συνέδριο με χαρακτήρες ευρωπαϊκού τύπου που έχει να κάνει με την αθλητιατρική εταιρεία. Μπαίνω πολύ γρήγορα στο να σας πω γιατί είμαστε εδώ για το Φόντα το Ρούση και ποιος είναι ο Φόντας ο Ρούσης. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι η αθλητιατρική ως ειδικότητα, είναι μια ειδικότητα, θα τα πούν και οι ειδικοί εδώ οι άλλοι συνάδελφοι,
Είναι μια ειδικότητα που μέχρι στιγμής επίσημα δεν υπάρχει στη χώρα. Γι' αυτό ο κύριος Γενικός θα αναφερθεί, το ξέρω, αλλά παρακαλώ πολύ και τους υποψηφίους ευρωβουλευτές που τους ευχόμαστε να εκλεγούν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, γιατί υπάρχει έτοιμος φάκελος στο ΚΕΣΥ. Δεν μπορεί, ξεκίνησε από την Ιταλία αυτή η ειδικότητα και ήταν μόνο στην Ιταλία. Τα τελευταία χρόνια την απέκτησαν άλλες 12 χώρες. Είναι κρίμα να μην την έχει η Ελλάδα που έχει τόσο εκλεκτούς γιατρούς σε όλα τα επίπεδα. Ο Φώτας Ρούσης, ο Ξενοφόρος, γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Αγία Παρασκευή, όπου και έχει το ιδιωτικό του ιατρείο. Τελείωσε το εξατάξιο στην Αγία Παρασκευή, τέλειωσε την ιατρική της Μπολόνιας και γι' αυτό και η μυρωδιά της αθλιατρικής ήταν πολύ κοντινή τότε και η ειδικότητα είχε 3 χρόνια, τώρα έχει 4 χρόνια. Επέστρεψε στην Ελλάδα, υπηρέτησε στον Ελληνικό Στρατό στην ΚΟ και ακολούθως στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Συνέχισε την ειδικότητα ως δεύτερη ειδικότητα της ορθοπαιδικής στο νοσοκομείο, στο πρώτο θεραπευτήριο Παπαδημητρίου στα Μελίσια, στο ΚΑΤ και στο παιδο ορθοπαιδικό του παιδων Αγλαία Κυριακού με καθηγητή τον κύριο Πιστεύου, που ήταν ο παιδο ορθοπαιδικός της περίοδου. Εξειδικεύτηκε σε ειδικά αθλητιατρικά θέματα με τους καθηγητές Μαρτέους από την Αμβέρσα, τον γιατρό της Εθνικής Ομάδας του Βελγίου, τον Βόλφαρντ Μίλερ, τον καθηγητή της ορθοπαιδικής στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Με βασικά εφόδια τόσο στην αθλητιατρική όσο και την αντίστοιχη ορθοπαιδική, σε ηλικία μόλις 32 ετών, το 87 του προτάθηκε από τον τότε πρόεδρο Γιώργο Κοσποτάκη, προπονητή του μόλις πρωταθλητή με τη Λάρισα Γιάτσε του ΜΟΚ, ανέλαβε την ΠΑΕ Ολυμπιακός, πριν από σένα Χρήστο ήταν δηλαδή κάποια χρόνια, μάλιστα μαζί με απολύτως τα ερασιτεχνικά τμήματα του συλλόγου όπως μπάσκετ, βόλεϊ κλπ. Ακολούθησαν 2 χρόνια ανάληψη ιατρικών καθηκόντων στην ΠΑΕ Εθνικός, στην ΑΕ Εθνική με προπονητή τον αξέχαστο Χάουαρντ Κένταλ και το δικό μας Τάκη Αλεξόπουλο. Στον Ολυμπιακό ήταν με προπονητή τον Γιάτσεκ Γμόχ. Στο ίδιο διάστημα υπήρξε και δίδαξε ως καθηγητής αθλητιατρικής ανατομίας και διατροφολογίας της άθλησης στις πρωτοποριακές σχολές των προπονητών ποδοσφαίρου, που έγιναν για 8 περίπου συνεχόμενα χρόνια στον Άγιο Κοσμά, στις οποίες εκπαιδεύτηκαν και γαλουχήθηκαν πάρα πολλοί κορυφαίοι Έλληνες επαγγελματίες προπονητές ποδοσφαίρου. Στο ίδιο διάστημα διορίστηκε καθηγητής αθλητιατρικής στα ΤΕΗ Αθηνών και κατόπιν στις κορυφαίες ανώτερες σχολές προπονητικής και φυσικοθεραπείας σε μεγάλους εκπαιδευτικούς ομίλους της Ελλάδος. Ο Φώτας Ρούσης για πολλά χρόνια μέχρι και σήμερα χειρουργεί στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών στο Μαρούσι, στον In Metropolitan General στο Χολανδό, το παλιό. Πώς το λέγαμε, το Γιασό General, ναι. Έχουν χειρουργηθεί εκατοντάδες ποδοσφαιριστές από εκείνον, από το 89 μέχρι σήμερα. Έχει έντονο επιστημονικό και συγγραφικό ενδιαφέρον ο λόγος του και η παρέμβασή του στα ιατρικά δρόμενα. Έχει δημοσιεύσει 234 άρθρα και ουσιαστικά αυτό είναι το τρίτο πόνημά του, το οποίο εξελίσσεται ως το καλύτερο και ουσιαστικά και το μοναδικό πόνημα που υπάρχει στη χώρα μας. Επί εξαετία διατηρούσε σε διάφορους χρόνους στις πανελλαδικές κυκλοφορίες αθλητικές εφημερίδες όπως Ώρα για Σπορ και Sport Day, τη στήλη του αθλητίατρου με αθλητιατρικά και ορθοπαιδικά θέματα. Αθλητίατρος λοιπόν και όχι άθλιος γιατρός, αθλίατρος. Προσέφερε πολλές υπηρεσίες γιατί μέσα από την αθλέτεια πήρε παιδιά τα οποία ήταν σε αναμονή ειδικότητα, τα εκπαίδευσε και μέσα από αυτή τη διαδικασία πλαισίωσαν τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και έτσι υπήρχε γιατρός σε γήπεδα τα οποία ήταν τα μάρια και πολλές φορές τα παιδιά είχαν μεγάλο πρόβλημα. Χρησιμοποίησε πτυχιούχους σε όλους ανεξαιρέτως ποδοσφαιρικούς αγώνες σε ψαθηνών, γιατρούς τους οποίους προμήθευαν με ιατρικές τσάντες και πλήρες γιατροφαρμακευτικό υλικό από τους αγώνες τις συνεισφορές από την τσέπη του και αν γινόταν και κανένας χορός για να μπορέσουν να μαζευτούν τα χρήματα. Το 2003 ίδρυσε με 21 συναδέλφους γιατρούς στην Ιατρική Εταιρεία, Αθλητιατρική Εταιρεία Γιατρών Αγώνων, που από το 20 μετονομάστηκε σε Ελληνική Αθλητιατρική Εταιρεία Αθλέτια, με εκλεγμένο να τριετία δουσού, της οποίας ο ίδιος είναι εκλεγμένος πρόεδρος, όλα αυτά τα χρόνια, όπου στο φετινό δουσού έχουν εκλεγεί σπουδαία ονόματα της ορθοπαιδικής και της αθλητιατρικής επιστήμης, όπως είναι και η μοναδική, θα δείτε, εταιρεία στην οποία δεν είναι πρόεδρος ο Πατούλης, είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος. Πρόεδρος είναι ο Φώτας ο Ρούσης, πρώτος αντιπρόεδρος είναι ο Πατούλης. Δεύτερος είμαι εγώ. Εγώ είμαι νευροχειρουργός στην ειδικότητα. Ο Χρήστος ο Θεός, είπαμε ποιος είναι προηγουμένος, ο Γιώργος ο Κουνάδης, ο Χρήστος ο Πρωτόπαπας, κάποιο χειρουργός και για πρώτη φορά μια γυναίκα, η Στέλλα Ισοτηριάδη, που δεν είναι απόψε μαζί μας γιατί είναι στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και τον Άρη.
Σήμερα ο Ξενοφόνο Ρούση είναι από το 2018, όταν και ιδρύθηκε η Υγειονομική Επιτροπή της Super League, ο πρόεδρος αυτής, όπως και η Υγειονομικής Επιστημονικά Υπεύθυνος της Ιατρικής Επιτροπής της ΕΚΟ, κ. Μπαλτάκο. Τέλος, θέλω να επισημάνω ότι ο εν λόγω αναφερόμενος, εκτός από το τελευταίο του βιβλίο Αθλητιατρική, Θεωρία, Πράξη και Θεραπεία, έχει γράψει άλλα δύο βιβλία, την Αθλητιατρική στην Πράξη και τις πρώτες βοήθειες στην Αθλητιατρική. Γράφει ακόμα ένα βιβλίο που έχει να κάνει με τα παιδιά. Αυτός είναι ο Φώτας ο Ρούσης και θέλω να του δώσετε το πιο ζεστό σας χειροκρότημα. Ευχαριστούμε ακόμα περισσότερο για αυτά που τους έχει προσφέρει. Επειδή γνωρίζω ότι ο χρόνος είναι πολύ μαζεμένος και έχουμε υποψηφίους ευρωβουλευτές οι οποίοι πρέπει να κάνουν τον αγώνα τους ανά την Ελλάδα, όχι μόνο στην Αθήνα, επιτρέψτε μου λοιπόν να κάνω ένα συντονισμό πριν από τους ομιλητές και να παρακαλέσω να έρθει στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό, πρώτα τον κύριο Αυτιά και μετά την κυρία Χριστοφιλοπούλου. Η κυρία Χριστοφιλοπούλου, ζητώ συγγνώμη. Κυρία Αυτιά, έχετε απόλυτο δίκιο. Πρώην υπουργός. Πρώην υπουργός, η κυρία Εύη Χριστοφιλοπούλου έχει το λόγο. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν προετοιμασμένη. Και ως παλιά αθλήτρια, μπασκετμπολίστρια, εντυπωσιάστηκα και από το βιβλίο και από την εκδήλωση. Και εντυπωσιάστηκα γιατί συνδέει πραγματικά τις ανάγκες του χώρου του αθλητισμού με την ιατρική πολύ πιο στενά, έτσι όπως το βλέπω εγώ στα δικά μου μάτια. Θα το πάρω το βιβλίο και θα το διαβάσω, παρότι δεν είμαι γιατρός. Αλλά μπορώ να σας πω, είμαι σίγουρη ότι ο Γιώργος θα πει, δεν θα προλάβω να τα ακούσω, θα πει πολύ σημαντικά πράγματα. Ο Γιώργος Μαυροντάς, με τον οποίο είχα τη χαρά να συνεργαστώ όταν ήμασταν στη Βουλή μαζί. Μην κόψεις το λαιμό σου, εντάξει. Όχι, δεν κόβω το λαιμό μου, αλλά καλά ήταν τότε. Είχαμε άλλους απέναντι. Όχι, λέω για το ότι θα πω σημαντικά πράγματα. Είμαι σίγουρη ότι θα πω σημαντικά πράγματα για τον εξής λόγο. Γιατί πάντα είσαι συγκεκριμένος, to the point, σαν αθλητής και σαν καθηγητής. Να ευχηθώ καλό τάξη το βιβλίο και να ευχηθώ αυτή η εκδήλωση σήμερα να έχει πολλαπλασιαστικά ωφέλη και για την ίδια την αθλητιατρική και όχι αθλητιατρική και για τον αθλητισμό και να μπουν πάρα πολλά γκολ στους στόχους σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Τώρα νομίζω ότι αποκαθιστώ την τάξη. Ο Γιώργος Αυτιάς έχει τον λόγο. Ο πρόεδρος είναι αρμόδιος για να ανακοινώσει, το έχουμε πει ήδη πολλές φορές. Απόψε βγήκανε δύο μεγάλες ειδήσεις. Μετά την ιατρική έχετε σπουδαίο ρόλο και στην παρουσίαση. Ένα μεγάλο αστέρι γεννιέται στην τηλεόραση και παντού. Και η δεύτερη μεγάλη είδηση είναι ότι ο κύριος Πατούλης για πρώτη φορά και αντιπρόεδρος. Φοβερό, έτσι, Γιώργο μου. Γιατρέ, ό,τι το καλύτερο έβλεπα εκεί με ποδοσφαιριστές της δικιάς μας εποχής, Σαργκάνη δεν είδα πουθενά. Δεν έτυχε να μας. Δεν έτυχε. Ο φωτογράφος την ακολουθεί. Ακριβώς. Ήτανε φάτο, έπρεπε να δεχτεί. Είναι. Όταν δέχτηκα χθες ένα τηλεφώνημα από τον ίδιο τον γιατρό, σκέφτηκα αμέσως ότι πρόκειται για ένα πολύ σπουδαίο άνθρωπο. Ένα σπουδαίο επιστήμονα. Άλλα στο Ιατρικό Σύλλογο, αγαπητέ Γιώργο, φίλε Γιώργο, αδερφέ Γιώργο, συναγωνιστή Γιώργο, έχει αποδείξει ότι έχει εξαιρετικούς ανθρώπους. Χαίρομαι που βλέπω το φίλο μου τον κύριο Μπαλτάκο μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω τον Νίκο τον Ζαργκάνη, εκείνο το μάτς με τη Δανία ήταν απίστευτο. Δεν θέλω να αναφερθώ σε πολλές λεπτομέρειες. Ένα πράγμα. Αναφέρατε κάτι, ότι άλλοι προχωρούν με φακέλους ιατρικούς στην Ευρώπη, ενώ εμείς δεν το καταφέραμε. Σας δίνουμε το λόγο μας, ότι αν η ζωή, ο λαός και ο Θεός το θελήσει, τότε αυτό το θέμα θα έρθει πολύ γρήγορα στη θέση του. Να είστε καλά. Εύχομαι καλή επιτυχία στο βιβλίο. Καλή επιτυχία και αυτό σας το εκφράζει ένας ταπεινός οπαδός του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Να είστε καλά και ευχαριστώ δερμά. Θα ήθελα στο βήμα τον κύριο Μπαλτάκο, πρόεδρο της ΕΠΟ, να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Κύριε Πρόεδρε.
δεν ήξερα πρέπει να μιλήσω, γι' αυτό και φυσικά δεν έχω προετοιμαστεί. Θέλω όμως, καθώς ακούω να μιλάνε για γιατρούς και αθλητιατρική κτλ., θέλω να πω δύο παραδείγματα από το μπάσκετ, για να καταλάβετε όλοι τι σημαίνει καλός γιατρός ορθοπαιδικός. Και θα αναφερθώ σε δύο ονόματα. Τώρα μου ήρθε αυτό ξαφνικά, καθώς με κάλεσε ο κύριος εδώ να μιλήσω. Θα αναφερθώ στον μεγαλύτερο Έλληνα καλοσφαιριστή πριν τον Γκάλι, τον Γιώργο Κολοκυθά, ο οποίος λόγω μηνίσκου τη δεκαετία του 70 εγκατέλειψε σε ηλικία 28 ετών, ήταν δύο φορές πρώτος σκόρερ στα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα στα οποία είχε συμμετάσχει. Τότε δεν ήταν τόσο πολύ προοδευμένη η ιατρική, η ελληνική τουλάχιστον ιατρική στο θέμα αυτό, με αποτέλεσμα ένας τέτοιος αθλητής, κορυφαίος σε όλη την Ευρώπη, να σταματήσει στην ηλικία που σας είπα. Μερικά χρόνια μετά, ο Παναθηναϊκός είχε επίσης ένα πολύ μεγάλο αστέρι του ελληνικού μπάσκετ, τον Μπιριούνι, ο οποίος επίσης σταμάτησε σε ηλικία 24 ετών, ούτε καν τα 27 του Κολοκυθά, εθνική ομάδα φυσικά, πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού τότε, και αναγκάστηκε και αυτό να σταματήσει λόγω κύλης μεσοσπονδύλιου δίσκου, κατά το θυμάμαι. Αυτός δεν ήταν μηνίσκος, ήταν κύλη μεσοσπονδύλιου δίσκου. Και πάλι λοιπόν ένα τέτοιο αστέρι του ελληνικού αθλητισμού σταμάτησε εξ αυτού του λόγου. Αυτό το λέω για να καταλάβετε όσοι δεν είστε εξοικειωμένοι με το χώρο πόσο τεράστια σημασία έχει είτε για μια ομάδα, είτε για τις εθνικές ομάδες, είτε για το χώρο ευρύτερα του αθλητισμού να υπάρχουν καλοί, άριστοι και αποτελεσματικοί ορθοπαιδικοί γιατροί. Γι' αυτό και ανέφερα τα δύο αυτά παραδείγματα και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Ρούση για το πόνιμα αυτό. Είναι μέλος της ΕΠΟ με την ευρύτερη έννοια ο κύριος Ρούσης, σαν γιατρός. Είναι αντιπρόεδρος στην ΕΨΑΝΑ, μία από τις μεγαλύτερες ενώσεις που έχει η χώρα. Γι' αυτό και πάλι συγχαρητήρια κύριε Ρούση. Βέβαια οι κύλες να γνωρίζετε, γιατί είμαι νευροχειρουργός. Μετά από τόσα χρόνια γίνονται διαδερμικά, γίνονται με λέιζερ και με ξύπνιο τον άρρωστο, θα έπαιζε τώρα. Αλλά ευτυχώς που υπάρχουν και εμείς οι νευροχειρουργοί και τα κάνουμε. Γεννήθηκε και πρόωρα. Γεννήθηκε πρόωρα. Θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, να απευθύνει έναν χαιρετισμό και ο καθηγητής ο κ. Κουσκούκης, ο οποίος τιμάμε την παρουσία του και επίσης στηρίζει τον ιατρικό τουρισμό της χώρας στο εξωτερικό. Κύριε Πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου, από Θεού άξαστε γιατί μας αντίδεξε τα πάντα. Ξεκάθαρο αυτό και ένα θερμό χειροκρότημα για τον Πρόεδρό μας. Εγώ γνωρίζω τον κύριο Ρούση από πολλές πλευρές. Συνεργαστήκαμε, ήμουνα ο προηγούμενος αντιπρόεδρος στη θέση του κυρίου, του νεοεκλεγέντος, του κυρίου Πατούλη. Και είναι μια εξαιρετική οργάνωση. Ακούσατε λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας, επειδή είμαι πρόεδρος στην Ακαδημία Αιματικής Ιατρικής και στην Παγκόσμια Κινέζικη και Συμπληρωματική. Δεν μπορούσα να τον ακολουθήσω γιατί ο Ρούσος έχει ένα ρυθμό πολύ γρήγορο που δύσκολο να τον ακολουθήσεις. Και αυτό το βιβλίο που γράφτηκε με πολύ μεγάλο κόπο. Όταν δεν μου ζήτησε να γράψω κι εγώ ένα κεφάλαιο για την αιματική ιατρική, όπως και αυτός έγραψε στο δικό μου βιβλίο η αιματική ιατρική συμπληρωματικές θεραπείες, αλληλοκαριστήκαμε, το έκανα με μεγάλη ευχαρίστηση γιατί θα ήταν τιμή μου να εμπεριέχεται το όνομά μου σε αυτό το υπέροχο κόσμημα, το οποίο είναι εντυπωσιακό, λίγα συγγράμματα βγαίνουν αυτό το επίπεδο. Συγχαρητήρια. Πάντα πάρα μπροστά. Παρακαλώ πολύ τον Δημήτρη Γιαρένη, τον πρόεδρο της ΕΨΑΝΑ, να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Εγώ δεν έχω να πω πολλά. Για τον Φόντα το είπε το βιογραφικό του. Εγώ έχω να πω μόνο ότι ο Φόντας είναι ένας φοβερός συνεργάτης, ένας φοβερός επιστήμονας. Και χαίρομαι που έχει έρθει ο κόσμος και θα αγκαλιάσει το βιβλίο του και μακάρι να το διαβάσει κιόλας για να αρχίσουμε να ξέρουμε και από μόνοι μας το τι θα πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίζουμε και κάποιες καταστάσεις πρωτού φτάσουμε στους γιατρούς. Καλή επιτυχία Φόντα και καλή χρονιά σε όλους. Θα ήθελα να αποδεσμεύσω την κυρία Χριστοφιλοπούλου γιατί βραβεύεται στο Κολέγιο Αθηνών από την Δανή. Ε,
Πριν δώσω στο πάνελ, θα ήθελα να ξεκινήσω με την τοποθέτησή του και με ένα χαιρετισμό τον καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Αλεξόπουλο από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και συνεργάτη πολλά χρόνια με τον κύριο. Να έρθει ο κύριος. Εδώ καλύτερα, να σας βλέπουμε. Σε όλους, τι να πω για το Φώτα του Ρούση. Συνοδοιπόρος, συναγωνιστής, ο γιατρός μας, ο γιατρός της οικογένειας, ο γιατρός της ομάδας, ο γιατρός των ανθρώπων που ασχολούνται με τον αθλητισμό, γιατί υπηρετώ τα ομαδικά αθλήματα και τον επαγγελματικό και αστυνομικό αθλητισμό πάνω από 35 χρόνια, 37 χρόνια. Είμαι εκλεγμένος στο γνωστικό αντικείμενο Οργάνωση Ομαδικών Αθλημάτων ΜΕΦΑ στο ποδόσφαιρο. Και καταλαβαίνετε ότι το sport management έχει ιδιαίτερη αξία και ασχολείται περισσότερο να εντρυφήσει και να δώσει συγκεκριμένες οδηγίες αλλά και γνώσεις στα αυριανά στελέχη του αθλητισμού, δηλαδή αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τη διοίκηση του αθλητισμού πρέπει να ξέρουν αθλιατρική, να ξέρουν διατροφολογία, να ξέρουν διαιτολογία. Και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το βιβλίο του γιατρού και συνάδελφου. Μπορώ να το πω συνάδελφο γιατί ασχολείται και ασχολείται με το μετερίζι της ανάπτυξης του αθλητισμού, δηλαδή με το ποδόσφαιρο από τις μικρές ηλικίες και είχε την αγωνιστικότητα αλλά και το πάθος να είναι πάντοτε επιτυχημένος. Όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, ευδαίμονεστη ο καταρετήν τελείαν ενεργών και εκτός των άλλων ικανός μετέχων. Αυτός είναι ο Φώτας ο Ρούσης. Βλέποντας το βιβλίο αυτό το οποίο το φιλομέτρησα σήμερα και βλέποντας και έψαχνα να πω πριν μιλήσω, έψαχνα να βρω ποια φωτογραφία είμαι και εγώ εκεί. Φωτογραφία από τους πάγκους, από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, από την επαγγελματική μου πορεία ως προπονητής, ως παλιός παίχτης, ως μέλος και προπονητής των μεικτών ομάδων της Αθήνας, της επαρχίας κτλ. Πάω ότι ο Φώτας ο Ρούσης ήταν συνοδοιπόρος, συναγωνιστής αλλά και αρρωγός όλων των προσπαθειών ανάπτυξης του εραστηνικού και του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Πραγματικά, δεν έχω ιδιαίτερη άποψη, μπορώ να αξιολογήσω ένα βιβλίο αθλιατρικής, αλλά θυμάμαι τα βιβλία στο Πανεπιστήμιο της Αθλιατρικής, το τότε καθηγητών μου, του Μπαλτόπλου, πιο παλιά ήταν και δεν θυμάμαι κάποιους άλλους καθηγητές, που ήταν πολύ μικρά βιβλία, πολύ λίγες οι γνώσεις τα λοιπά. Εδώ μιλάμε για μια έρευνα και μια μελέτη και πραγματικά τον ζω το Φώτα το Ρούση και ως παράγοντα του ποδοσφαίρου, ως πρόεδρο της Αγίας Παρασκευής, ως παίκτη, ως εραστέχνη ποδοσφαιριστή και γενικά και κάποια στιγμή το θυμάμαι ως και προπονητή. Προπονητή ακαδημίες, προπονητή στο εραστηχνικό ποδόσφαιρο. Πραγματικά με αυτά τα λίγα λόγια είμαι συγκινημένος. Οφείλω και όφειλα να είμαι παρόντα σήμερα σε αυτή την εκδήλωση. Εύχομαι τα καλύτερα και εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτό το πόλημά του και πιστεύω, επειδή έχουμε συνεργαστεί και συνεργαζόμαστε και αυτή τη στιγμή με το Φώτα του Ρούση, έχω τη χαρά και τιμή να διευθύνω το επιστημονικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το iSportManagement.lab. Έχουμε ήδη ένα μνημόνιο συνεργασίας τόσο με την Ελληνική Αθλητική Εταιρεία, όπως επίσης και με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, και ελπίζω άμεσα να υλοποιηθούν αυτά τα δύο μνημόνια επί της ουσίας και επί της πράξης. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς. Αγαπημένε Φώτα, τελείωσα. Σε παραδίδω στους δύο εξαιρετικούς κυρίους οι οποίοι θα συνεχίσουν τη βραδιά. Στους δύο Γιώργηδες, σωστό. Καλησπέρα και από μένα. Με πολύ μεγάλη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση του Φώτα του Ρούση να είμαι παρόν σε αυτό το... Ποιο είναι το βιβλίο σου αυτό, Φώτα? Το τρίτο βιβλίο περί αθλητιατρικής. Το Φώτα το γνώρισα στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80, όταν ήμουν αθλητής, ήταν ο γιατρός μας στην Εθνική Ομάδα Πόλο. Έχουμε ταξιδέψει σε πολλά μέρη του κόσμου. Είδατε μια φωτογραφία με τον Κορμπατσόφ, το Φώτα. Είδα από ταξίδι μας στη Μόσχα το 87. Μετά χαθήκαμε για περίπου 30 χρόνια και ξαναβρεθήκαμε
επί κορονοϊού, όταν εγώ ως Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, εκείνος ως ιατρικός υπεύθυνος της Super League, προσπαθούσαμε να βρούμε λύσεις ώστε να μείνει το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός γενικά ζωντανός, κάτι που νομίζω τα πήγαμε καλά. Τώρα, ειδικός δεν είμαι, γιατρός δεν είμαι, χημικός μηχανικός είμαι. Για να πω την ιατρική άποψη περί του βιβλίου, θα τα πει καλύτερα ο Γιώργος Οπατούλης ως ειδικότερο σε μου. Απλώς, αυτό που θα ήθελα να πω ως αθλητής είναι το πόσο χρήσιμο και το πόσο ωφέλιμο και ευεργετικό είναι για έναν αθλητή, για ένα γονέα ή για ένα προπονητή να έχει στα χέρια του ένα τέτοιο βιβλίο, ένα βιβλίο 600 σελίδων, πολύ καλής ποιότητας πραγματικά, έτσι εμπεριστατωμένο, με έναν τρόπο γραφής ο οποίος είναι προσιτός και σε μη ειδικούς. Ένας ειδικός μπορεί να το δει και να εμβαθύνει σε κάποια θέματα, ένας μη ειδικός μπορεί να καταλάβει και να κατανοήσει καλύτερα κάποια πράγματα που συμβαίνουν, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι αθλητές είναι μια ειδική κατηγορία ανθρώπων που δουλεύουν στα κόκκινα, είναι συνεχώς, ας το πούμε, πιέζουν τον εαυτό τους να φτάνει στα όρια. Η βελτιστοποίηση της απόδοσης είναι ένα από τα βασικά ζητούμενα και βέβαια να έχουμε μία επιστημονική βοήθεια για τους αθλητές πάντα μέσα στα καθορισμένα νόμιμα πλαίσια. Και γι' αυτό θα δούμε ότι στο βιβλίο του Φόντα υπάρχουν κεφάλαια μέσα σε αυτές τις 600 σελίδες. Ξεκινάει από το μυϊκό σύστημα και το τι σημαίνει προπόνηση. Μετά μιλάει για τον πολύ σημαντικό ρόλο της διατροφής, πράγματα που στην εποχή μας ήταν λίγο, τα παίρναμε λίγο αψήφιστα ως αθλητές. Μιλάει για τον κομβικό ρόλο της καρδιάς στην άσκηση. 200 περίπου σελίδες είναι για τους συνήθεις τραυματισμούς που τους πιάνει όλους που μπορεί να τύχουν σε μια αθλητική καριέρα και πιστέψτε με πάντα τυχαίνουν σε αθλητικές καριέρες τραυματισμοί. Για να φτάσει μέχρι τα πιο τελευταία θέματα, να φτάσει σε θέματα COVID-19, σε θέματα doping, και τα κάνει με έναν τρόπο που να είναι τόσο απλός ώστε να μπορεί να το καταλάβει και ο μη ειδικός, αλλά και τόσο εμπεριστατωμένος ώστε να βρίσκει εκεί πέρα γνώσεις και αυτός που ειδικεύεται. Εν κατακλείδη λοιπόν θεωρώ ότι αυτή η έκδοση του βιβλίου, το τρίτο βιβλίο του Φόντα για την αθλητιατρική είναι ένα πολύ χρήσιμο ανάγνωσμα, όπως είπα προηγουμένως, για προπονητές, για αθλητές, για γονείς, έτσι ώστε όχι για να κάνουν τους γιατρούς οι ίδιοι, όχι για να παίζουν το ρόλο των γιατρών, να διαβάσουν κάτι όπως το διαβάζουμε κάτι στο ίντερνετ, νομίζουμε ότι γινόμαστε γιατροί, αλλά βασικά για να μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους να ακολουθήσουν καλύτερα τις οδηγίες που τους δίνει ο γιατρός. Γνωρίζοντας, αν το είχα εγώ στην εποχή μου αυτό το βιβλίο, πολλά πράγματα ίσως να τα έκανα διαφορετικά, ίσως να είχα αποφύγει τραυματισμούς, ίσως να είχα αποθεραπευτεί πιο γρήγορα από τραυματισμούς που είχαμε. Τραυματισμούς, θυμάσαι Φόντα, εκείνη την εποχή ήμασταν λίγο τα πέτρινα χρόνια του πόλου που σήμερα περηφανευόμαστε για το που το έχουν φτάσει τα παιδιά. Και να κλείσω έτσι αυτή τη σύντομη ομιλία για το βιβλίο του Φόντα, αναφερόμενο σε κάτι που είπε και ο Χρήστος προηγουμένως, στη μεγάλη σημασία που έχει το να έχουμε και στη χώρα μας, ακολουθώντας το παράδειγμα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, την ειδικότητα ή έστω την υποειδικότητα της αθλητιατρικής. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ ευεργετικό για τον ελληνικό αθλητισμό να έχουμε παιδιά που βγαίνουν με αυτή την ειδικότητα από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν θα έχουμε να ζηλέψουμε σε τίποτα σε επιστημονικό επίπεδο από άλλες χώρες που την έχουν ως ειδικότητα, Ιταλία, Γαλλία, Σουηδία, Μεγάλη Βρετανία, χώρες υπερδυνάμεις στον αθλητισμό, Γερμανία, ακόμα το ίσως υποειδικότητα. Γιατί έτσι βοηθάμε ουσιαστικά τον αθλητισμό να μπορέσει να βελτιστοποιήσει το αποτέλεσμά του. Καλοί αγωνιστικοί χώροι, καλοί οι αθλητές μας, αλλά άμα δεν έχουν και την επιστημονική, την ιατρική υποστήριξη που πρέπει, δεν θα εξαντλήσουν τις δυνατότητές τους. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω και εγώ και θα είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτή την προσπάθεια στο να μπορέσουμε να πείσουμε την ιατρική, ακαδημαϊκή, πανεπιστημιακή κοινότητα για την αναγκαιότητα της ύπαρξης αθλητιατρικής ως ειδικότητα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Γιατί θα υποφεληθεί ο ελληνικός αθλητισμός, γιατί θα υποφεληθεί η χώρα μας στο φινάλε.
Αυτά από μένα, ευχαριστώ πολύ και καλό τάξη στο βιβλίο Φώτα. Λοιπόν, να σας καλωσορίσω καταρχάς όλους στο σπίτι των γιατρών της Αθήνας, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας, τον μακροβιότερο και μεγαλύτερο επιστημονικό σύλλογο της χώρας, που φέτος κλείνει τα 100 χρόνια της λειτουργίας του, και προφανώς να πω ότι είναι πολύ σημαντικό σήμερα να βρισκόμαστε για την παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου βιβλίου, το οποίο γράφτηκε από ένα μέλος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, τον Φώτα τον Ρούση. Κάτι γίνεται στα πόδια, όπως σηκώνουμε. Για καλό είναι. Καταρχάς χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω εδώ τον αγαπητούς φίλους, τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Μαυρωτά, ο οποίος πράγματι, επειδή συνεργαστήκαμε πολυπίκυλα τα προηγούμενα χρόνια εκ των ιδιότητών μας, μπορέσαμε πιστεύω να συμβάλλουμε και να ξεπεράσουμε και στον COVID, αλλά και μέσα από τις προσπάθειες τις κοινές και τον μαζικό αθλητισμό, αλλά θα έλεγα πολύ περισσότερο και το κομμάτι του πρωταθλητισμού που έχει άμεση σχέση με την Ελλάδα, με τη χώρα μας, με τη σημαία μας, με τις ομάδες μας, προφανώς όμως πίσω από αυτές με τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό, που βεβαίως εμείς χειροκροτούμε, αλλά πίσω από εκεί θα πρέπει να διαφυλάξουμε και την υγεία τους. Θα πρέπει να τους προετοιμάσουμε όπως πρέπει, αλλά κυρίως να τους διατηρήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα έλεγα όμως, χαίρομαι ότι βλέπω και εκλεκτούς φίλους οι οποίοι βρίσκονται εδώ τιμώντας με την παρουσία τους τη σημερινή μέρα αυτού του επιστημονικού πονήματος που σχετίζεται με την ιατρική, αλλά και με την γνώση, την βαθιά γνώση πάνω στα ζητήματα αυτά, όπως του Γιώργου του Αρχαία. Εύχομαι, Γιώργο, βέβαια σωστά πράττεις και λες ότι πρώτα ο Πρόεδρος να μιλήσει, επειδή μας έχει μιλήσει στο αυτή, σε ευχόμαστε καλή επιτυχία στις επικείμενες ευρωεκλογές και να σε δούμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Με όλη μας την αγάπη και τη χαρά. Φυσικά να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονται εδώ για να τιμήσουν, και μεταξύ αυτών και τον πρώην Δήμαρχο εδώ της Αγίας Παρασκευής, αγαπητέ κύριε Σταθόπουλο, αλλά και τον Χρήστο τον Γόγο, ο οποίος πράγματι θα πω ότι μας συνδέουν κοινοί αγώνες πολλά χρόνια και στην επιστημονική μας πορεία, αλλά και στην αυτοδιοικητική μας, όπως και με τη Μέρη του Κουρή, προφανώς, αλλά και με εκλεκτούς άλλους συναδέλφους, όπως με τον Κώστα τον Κουσκούκη και τον κύριο Θεό. Είναι αλήθεια, αγαπητέ Νίκο Σαργκάνη, ότι συνάδελφε, αυτοδεικνύει ότι εσύ είχες τη δική σου πορεία. Συγγνώμη αν σε έβαλα, σου έβαλα το μικρόβιο, και βρέθηκες και στην αυτοδιοίκηση, και είμαι σίγουρος ότι θα πετύχεις από αυτή τη θέση. Γιατί είσαι φάντο σε όλα. Λέω λοιπόν ότι η σημερινή μέρα σχετίζεται με δύο θέματα. Σχετίζεται με την υγεία και την άθληση. Σχετίζεται με το πώς ακριβώς μπορούμε να πούμε νους υγιείς εν σώματι υγιεί, αλλά και συγχρόνως πώς θα μπορέσουμε και μέσα από το μαζικό αθλητισμό να εμπλουτίσουμε στις συνήθειες της πρόληψης του κάθε ανθρώπου την ενασχόλησή του με τον αθλητισμό, αλλά και πώς αυτοί που κάνουν πρωταθλητισμό να είναι τα καλά σωστά παραδείγματα όταν αθλούνται και φέρνουν καλά αποτελέσματα, ότι παραμένουν υγιείς και είναι υγιείς ζηλευτοί όχι μόνο για τα αποτελέσματά τους, αλλά και για τον τρόπο της ζωής τους. Άρα λοιπόν αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το πείσμα, αλλά πρέπει να γίνει μέσα από την επιστήμη, μέσα από τη γνώση, μέσα από την εμπειρία. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον προπονητή, δεν έχει να κάνει μόνο με τον άνθρωπο που θα σχεδιάσει μία νίκη, αλλά και πώς
θα οπλίσουμε τον αθλητή να έχει σωστή υγεία, ώστε την κατάλληλη στιγμή να έχει τη μέγιστη δυνατή απόδοση. Αλλά και πέραν τούτου, πώς θα του διαφυλάξουμε την υγεία, πέραν του πρωταθλητισμού, να ζήσει φυσιολογικά, χωρίς να έχει προβλήματα μετά στη μετέπειτα ζωή του. Άρα λοιπόν, αυτό σχετίζεται ακριβώς με την αθλητιατρική. Μία επιστήμη που πράγματι ασχολείται ορθοπαιδικός, όπως και εγώ ορθοπαιδικός είμαι και θα ήθελα να συμβάλλω, και αυτός ήταν ο λόγος, δεν ήξερα αν ήταν ότι θα αντικαταστούσα τον κύριο Κουσκούκη, δεν θα συμμετείχα, αλλά το κάλεσμα και του Χρήστου του Γόγου και του Ξενοφόντα ήταν τέτοιο που θεώρησα υποχρέωσή μου να συμβάλλω με όλες τις δυνάμεις της γνώσης ή και τις οργανωτικές δυνατότητες στο εγχείρημα αυτό, διότι πέραν των άλλων θα έλεγα ότι η αθλητιατρική εταιρεία έχει άμεση σχέση με το πώς ακριβώς θα μπορέσουμε να διαφυλάξουμε έναν αγώνα κατά τη διάρκεια του αγώνα, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα, όπως παραδείγματος χάρη, αγαπητέ Χρήστο Γόγο, θα έπρεπε εσύ όχι μόνο να επιτελέσεις ως γιατρός του αγώνα για τον αθλητή, αλλά και μέσα από τις δικές σου αποφάσεις να μην υπάρχει πρόβλημα στον ίδιο τον αγώνα τελικά. Άρα όλη αυτή η διαδικασία, η οποία έχει άμεση σχέση με τον Ξενοφόντα τον Ρούση, έχει σήμερα να κάνει με αυτό το πόνημα. Αλλά πίσω από αυτό το πόνημα, καλωσορίζουμε και τον Τέντο Κωνσταντινίδη, δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό που περιγράφει και νομίζω για όσους ασχολούνται πραγματικά με τον αθλητισμό, είτε επιστημονικά είτε προπονητικά, είτε ως αθλητές, θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με αυτό το βιβλίο, άρα να το διαβάσουν και να το μελετήσουν. Αλλά πίσω από αυτό κυρίως έχει να κάνει με τη συμβολή του ως γιατρού, ως ορθοπαιδικού, αποκτώντας τη δυνατότητα της εμπειρίας στους αγώνες, στους αθλητικούς χώρους, εκεί που ακριβώς παράγεται η εμπειρία μέσα από την επιστημική γνώση. Και γι' αυτό ακριβώς θα έλεγα ο χώρος αυτός στο σπίτι των γιατρών της Αθήνας άνοιξε για να μπορέσει να φιλοξενήσει τη σημερινή μέρα, συμβάλλοντας και με την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, αλλά και με τη φυσική μας παρουσία, θέλοντας να τονώσουμε, να τονίσουμε συγχρόνως την προσπάθεια αυτού του συναδέλφου, του Ξενοφόντα του Ρούση. Και βέβαια, το βιβλίο, όπως πολύ σωστά είπε και ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Μαυρωτάς, έχει να κάνει αφενός με την δυνατότητα του πώς θα χτίσουμε τον οργανισμό διατροφικά, προπονητικά, μέσα από συγκεκριμένες επιστημονικές διετής γνώσης επιστήμης, αλλά και συγχρόνως πώς θα μπορέσουμε, εάν συμβεί μία βίαιη κατάσταση σε έναν αγώνα, να συμβάλλουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όχι αυξάνοντας τον τραυματισμό ενός αθλητή, ενός ανθρώπου τελικά, που φοράει προφανώς τη φόρμα του αθλητή, ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω καταστροφή, αλλά και συγχρόνως να υπάρχει και άμεση αποκατάσταση, γιατί όταν κάνεις πρωταθλητισμό τελικά για πολλά χρόνια, αυτό είναι το επάγγελμά σου, είναι η ζωή σου, είναι εκεί που επενδύουν φίλαθλοι, προπονητές, πρόεδροι και όλος, εάν θέλετε, ο κόσμος ο οποίος πιστεύει σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Άρα όλο αυτό περνάει από την επιστήμη, περνάει από τη γνώση, περνάει από την εμπειρία, περνάει από τους ανθρώπους που μπορούν να συμβάλλουν στη μεταβλαμπάδευση αυτής της γνώσης, είτε στον επιστημονικό κλάδο, είτε στον αθλητικό κλάδο. Γι' αυτό ακριβώς θεωρώ αυτό το πόνημα της αθλητιατρικής, που έχει άμεση σχέση με τη θεωρία, την πράξη και τη θεραπεία, θα πρέπει να γίνει απόκτημα του κάθε ανθρώπου που πραγματικά θέλει να γνωρίζει από έγκριτες, εάν θέλετε, απόψεις επιστημόνων που δεν έχουν μεταλαμπαδεύσει μία θεωρία σε μία άλλη θεωρία από κάποιο πόνημα σε ένα άλλο πόνημα, αλλά που μέσα από εκεί υπάρχει η προσωπική άποψη της εμπειρίας, της γνώσης, του αποτελέσματος, της μελέτης και τελικά της έγκριτης διατύπωσης.
Γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Φώτα, να του ευχηθώ και άλλα τέτοια πονήματα. Εμείς με τον μικρό μας ή οποιοδήποτε άλλο ρόλο θα συμβάλλουμε ώστε να τονώσουμε ακόμα περισσότερο τον αθλητισμό και στο επίπεδο του πρωταθλητισμού, αλλά και του κάθε πολίτη που θα πρέπει ανεξάρτητα της ηλικίας του να αθλείται, γιατί είναι μια ευχάριστη συνήθεια της ζωής που του προσθέτει και χρόνια στο επίπεδο της ευζωίας και της μακροζωίας. Αλλά αυτό, επαναλαμβάνουμε, θα πρέπει άμεσα να σχετίζεται με τα δείγματα γραφής των ανθρώπων που χειροκροτούμε και τους οποίους τους χειροκροτούμε κατά τη διάρκεια του πρωταθλητισμού τους, αλλά και κατά τη διάρκεια της ζωής τους της μετέπειτα, όπως ακριβώς θα πρέπει να είναι καλά δείγματα γραφής. Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι καλό τάξιδο με αυτό το βιβλίο. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Πράγματι, για πρώτη φορά βρίσκομαι στη θέση του Αντιπροέδρου, αλλά και για πρώτη φορά, για 44η φορά, εξελέγει σε μια εκλογική διαδικασία στην οποία έβαλα μέρος και τον οποίο με τίμησαν οι συνάδελφοί μου να είμαι σε αυτή την έγκριτη θέση. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλές νύχτες και καλούς προγραμματισμούς για τα παιδιά μας. Καλό τον κύριο Φώτα να είμαστε διεκτικός συνάδελφοι. Η παρουσία σας είναι συγκινητική απόψε, μια δύσκολη μέρα που μας κάνει, σύν της άλλης, να μην έχουμε κοντά μας πολλούς εκλεκτούς συναδέλφους οι οποίοι είχαν σήμερα παιχνίδια με τη Super League 1, η οποία έχει απόλυτη και πλήρη δράση σήμερα. Λοιπόν, θα ήθελα πριν συνεχίσω να σας ενημερώσω για ορισμένα πράγματα. Θέλω να σας πω ότι θα έχουμε μία έκπληξη απόψε. Θα έχουμε κοντά μας ένα πολύ δημοφιλή άνθρωπο του αθλητισμού, το Γιάτσεκ τον Γκμόχ. Μεγάλος προπονητής και μεγάλο κεφάλαιο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πιστεύω, επειδή δούλεψα και μαζί του, ότι είναι ένας άνθρωπος που προσέφερε πολλά στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Γεια Τσεκ, μ' ακούς? Ακούω και χαιρετάω όλους, εσένα βεβαίως ειδικά και προσωπικά, και βλέπω ότι εσύ συνεχώς είσαι άνθρωπος που κάνει καινούρια έργα, γιατί θυμάμαι το πρώτο έργο που έγραψες βιβλίο που με τιμήθηκες ότι πρόλογο έγραψα εγώ. Πράγματι. Και λόγω αυτό ήθελα σήμερα που βγάλεις άλλο βιβλίο να είμαι κοντά. Είχαμε λίγο δυσκολίες με Skype γιατί είμαι Βαρσοβία, αλλά τελικά καταφέραμε και είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος ότι μπορώ να είμαι μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πράγματι, το βιβλίο αυτό που λέει ο φίλος μου ο Γιάτσεκ γράφτηκε το 1989. Ήταν το πρώτο βιβλίο αθλητιατρικής. Ο τίτλος του ήταν «Η αθλητιατρική στην πράξη». Περίπου στις 295 σελίδες, αν θυμάμαι καλά, και το πρόλογο τον είχε κάνει ο Γιάτσεκ Μοχ, ο οποίος φάνηκε και ιδιαίτερα γουστλής, γιατί το βιβλίο αυτό έκανε 16 εκδόσεις των 3.000 βιβλίων η κάθε έκδοση. Τεράστιος αριθμός, ρεκόρ πωλήσεων για ιατρικό βιβλίο μέχρι και σήμερα. Άρα, Γιάτσε, έχεις και εσύ το μερίδιο της επιτυχίας. Ναι, θα το πει. Όχι, δεν θέλω να πω ποσοστά. Βασικά είναι ότι η συνεργασία δικό μας ήταν εξαιρετική, πολύ βαθιά, με γνώσεις, γιατί θυμάμαι
που είχαμε και ένας άνθρωπος από Πανεπιστήμιο Γκέτιγκα, φίλος του, που μας βοήθησε με ορισμένα δυναμικότητα. Σωστά. Γιατί αυτός έκανε και δοκτορά. Και άλλο, θυμάμαι ότι φέραμε ολόκληρο στούντιο τηλεόρασης που μπορούσε να παρουσιάζει με διπλές κάμερες αγώνα και μπορούσα εγώ να, στο μικρόνο για παράδειγμα να έχω τουλάχιστον 6-7 στιγμιότυπα από το επίθεση και άμυνα που με δίνανε ευκαιρία να μπορούσα να δώσω και εικόνα του ποδοσφαιριστές, γιατί η εικόνα βεβαίως είναι βατιά περνάει παρόλο ότι αυτό το λόγια, όχι, λόγια πολλές φορές βατιά πάνε αν πονάνε. Σωστός Γιάτσε, σωστός Γιάτσε. Λοιπόν, ναι, συνέχισε. Καινούριο βιβλίο, στη Πάσχα ερχόμαστε Ελλάδα και βεβαίως με χαρά, αλλά μπορεί να έχουμε ευκαιρία πιο νωρίς να με στείλεις και να το διαβάσω και βεβαίως αν το θέλεις μπορούμε να βρεθούμε με ανθρώπους που θα διαβάσουν και να πούμε και εγώ να διαβάσω, γιατί διαβάσω ελληνικά βεβαίως. Βεβαίως η δικό μου γλώσσα είναι όπως Χάρη Κλίν είπε ότι εγώ μιλάω ποντιακά, όχι ελληνικά. Χάρη Κλίν έκανε πρόλογο το δικό μου βιβλίο που έγραψα 6 χρόνια στο Ελλάδα με λάθος βεβαίως, αλλά επίτηδες λάθος. Συγγνώμη ότι μιλάω για μένα, αλλά σήμερα έχουμε ένα ανθρώπος και ήρωας. Είναι Φόντης, άνθρωπος, φίλος και βεβαίως άνθρωπος του γνώσης. Καλή επιτυχία και ό,τι επιθυμείτε και βεβαίως εκδόσεις να είναι παραπάνω από 100 φορές και μήπως θα κερδίζεις και λίγο φραγκούλα. Ευχαριστώ πολύ Γιάτσε και ευχαριστώ, θα τα πούμε προς το Πάσχα, όταν θα άρχισε να τα πούμε από κοντά. Πράγματι. Βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ και. Η γιορτή σας και δικό σας, πώς λέμε, αυτό το γνωριμία, με χαρές και προσέξτε μόνο γιατί η COVID άλλαξε όνομα και τώρα δεν ξέρουμε από πού έρχεται το κακό. Γιατί το λέω, γιατί πέρασα το Ρουμπικόν. Γιατί 85 είναι το λιγάκι χρόνο. Γεια σας και καλό βράδυ. Και ευχαριστούμε πολύ Γιάτσα και ευχαριστούμε. Λοιπόν, ήταν ευχάριστη η παρουσία ή μάλλον, κοιτάξτε, ο Γιάτσεκ με πήρε πριν 3-4 μέρες στο τηλέφωνο, μετά από 25 χρόνια που είχαμε να μιλήσουμε και μου λέει, με θυμάσαι, λέω, είναι δυνατόν να μην σε θυμάμαι. Λοιπόν, και μου λέει, έμαθα από ένα δημοσιογράφο ότι παρουσιάζεις το νέο σου βιβλίο. Δεν θα μπορέσω να έρθω να είμαι παρόν, γιατί είμαι στην Πολωνία, αλλά θα ήθελα να με βγάλετε διαμέσου Skype να μιλήσω για σένα και για το βιβλίο. Και τον ευχαριστώ πάλι πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, το βιβλίο «Αθλητιατρική, θεωρία, πράξη, θεραπεία» είναι πράγματι ένα σύγγραμμα το οποίο το έγραψα με πολύ πάθος, με πείσμα και μεράκι. Περισσότερα από 5 χρόνια έκανα να το ολοκληρώσω. Γιατί ήθελα να είναι ένα πλήρες σύγγραμμα το οποίο θα μπορούν να διαβάσουν σχεδόν με την ίδια ευκολία τόσο επιστήμονες της υγείας, αλλά και κάθε άνθρωπος του αθλητισμού. Χωρίς δηλαδή να έχει ιδιαίτερες γνώσεις και βαθιές γνώσεις διαφόρων συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού.
Γι' αυτό το λόγο έγραψα το βιβλίο με απλό και κατανοητό τρόπο, ούτως ώστε όλοι να μπορούν να το κατανοήσουν. Βέβαια, άλλους περισσότερο και άλλους λιγότερο. Νομίζω ότι ο στόχος έχει γίνει, δηλαδή το αποτέλεσμα που όταν και εγώ το είδα ολοκληρωμένο, εξεπλάγει, μου άρεσε πάρα πολύ σαν βιβλίο γενικά, μου δίνει πολλές ελπίδες ότι πράγματι και αυτό το βιβλίο ο κόσμος, γενικά ο κόσμος της υγείας και του αθλητισμού, θα το αγκαλιάσει. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία με κάνουν να είμαι δεμένος με το χώρο της αθλητιατρικής επιστήμης. Να σας πω γιατί. Θα σας πω αμέσως γιατί. Γιατί εγώ ίδιος από μικρός ήμουνα ένας άνθρωπος του αθλητισμού. Ήμουνα ένα παιδί γεννημένος αθλητής. Μάλιστα. Είδα τότε πριν λίγο καιρό ένα πρώην συναθλητή μου, ο οποίος αυτός συνέχισε τον κλασικό αθλητισμό και έγινε πρωταθλητής καταρχήν επί κοντό και μετά δεκάθλου, τον Παναγιώτη το Σημεωνίδη. Και αυτόν είχα να το δω από τότε που είμαστε αντίπαλοι. Μάλιστα είμαστε αντίπαλοι και έτσι κακοί αντίπαλοι, γιατί ο ένας συναγωνιζόταν τον άλλο. Και βέβαια εγώ σε κάποια αθλήματα ήμουν καλύτερος, ας πούμε στα 100 και στα 400 ήμουν καλύτερος. Αυτός ήταν σε κάποια άλλα, τέλος πάντων. Και θυμάμαι που εκείνη την ημέρα που έτυχε να βρεθούμε σε έναν αθλητικό χώρο πάλι, μου λέει, με θυμάσαι, λέει, εμένα. Και λέω, πού να θυμάμαι, ρε παιδί, εγώ τώρα το θυμόμουν 18-19 χρονών. Τώρα ήταν 60 και. Πού να το θυμόμουν, δεν το θυμόμουν. Λέω, δεν είμαι ο τάδε. Μου έκανε τεράστια εντύπωση, ας πούμε, που το είδα και πολύ χάρηκα. Μου λέει, εσύ ήσουν ένα μεγάλο ταλέντο στον αθλητισμό και κακός που δεν το συνέχισε. Δεν το συνέχισα, όχι γιατί παράτησα τον αθλητισμό. Δεν το συνέχισα γιατί ακολούθησα το ποδόσφαιρο. Συγκεκριμένα, σε ηλικία 14,5, έπαιξα στην πρώτη ομάδα του Χολαργού, που βέβαια τότε ήταν πρώτη κατηγορία στην Αθήνα και δεν υπήρχαν γάμα εθνικές και τέτοια, πήγαινες από την πρώτη κατηγορία στη β' εθνική και ήμουνα 14,5. Και τώρα ακούω, δηλαδή για καιρό και χρόνια ακούω, είναι μικρό το παιδί, είναι τώρα 15 χρονών, είναι έφηβος, είναι 17 ακόμη, είναι τι μικρός ρε παιδιά. 17 χρονών πρέπει να παίζει εθνική ομάδα. Και αυτές εμένα είναι, να ξέρετε, οι σκέψεις μου για τους αθλητές γενικότερα, ότι αυτός που αξίζει, αξίζει από μικρός και μπορεί από μικρός να, και από μικρός μπορεί να αποδίδει σε καλά επίπεδα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, τι θέλω να πω, θέλω να πω ότι συνέχισα το ποδόσφαιρο, έπαιξα στο Χολαργό και μετά όταν πήγα Ιταλία είχα την ευκαιρία μετά από τα δύο-τρία χρόνια που έπαιξα σε επίπεδο ερασιτεχνικό να παίξω σε επαγγελματικό επίπεδο όντας φοιτητής της ιατρικής και μάλλον συγχρόνως τελείωσα την ιατρική με άριστα παίζοντας επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Έτσι λοιπόν συνδύασα κατά ένα άψογο τρόπο το χόμπι μου με τη δουλειά μου. Και αυτό σας πληροφορώ και το λέω σε όλους σας μικρούς και μεγάλους, ότι δεν υπάρχει
πιο μεγάλη ευχαρίστηση αν μπορεί κάποιος να κάνει αυτό. Το χόμπι του, επάγγελμα. Η αθλητιατρική, όπως είπαν και οι προαναλύσαντες, στην Ελλάδα δεν έχει αναγνωριστεί σαν ειδικότητα. Ούτε καν σαν υποειδικότητα. Πράγματι, γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από τόσο από την Ελληνική Αθλητιατρική Εταιρεία, της οποίας την χάνει να είμαι πρόεδρος, και από την Αθλητιατρική Εταιρεία Ελλάδος, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, να κάνουμε την αθλητιατρική επιστήμη ειδικότητα ή έστω υποειδικότητα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Η Ιταλία, όπως είπανε και οι προηγούμενοι, ήταν η πρώτη που πραγματικά, όχι η πρώτη που ίδρυσε την αθλητιατρική στον κόσμο, όχι, αλλά αυτή που την ίδρυσε στην Ευρώπη, και αμέσως, ο αθλητικός της χώρος είδε απτά αποτελέσματα. Γιατί? Επειδή έζησα και σπούδασα στην Ιταλία και αυτά τα μαθήματα. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι το κάνουν σοβαρά. Δεν το κάνουν για να περνάει η ώρα, εντάξει, ξέρω εγώ, κάτι μάθαμε. Το κάνουν σοβαρά. Λοιπόν, και φτάσανε σε επίπεδο, ας πούμε, να πάρουν παγκόσμια κύπελα. Είναι μέσα στον παγκόσμιο αθλητισμό, είναι θέση πέμπτη στον κόσμο, έκτη, έβδομη, τέταρτη, εκεί παίζουνε κάθε τετραετία. Λοιπόν, για μένα ένα μεγάλο αποτέλεσμα είναι το ότι κάνουνε σωστά την αθλητιατρική, την ξεκινήσανε πρώτοι και εκπαιδεύονται σωστά οι αθλητές τους από επιστήμονες του είδους. Το βιβλίο «Η αθλητιατρική, θεωρία, πράξη, θεραπεία» είναι ένα βιβλίο ολοκληρωμένο. Εάν δείτε τα περιεχόμενά του, θα δείτε ότι περιλαμβάνει όλα απολύτως τα συστήματα του ανθρώπου. Από πού να πούμε? Να πούμε από το καρδιολογικό, τα πάντα, και κάθε ασθένεια που μπορεί να παρουσιαστεί, φανερή ή κρυφή, γιατί από τις κρυφές, ξέρετε, πεθαίνουν οι ποδοσφαιριστές στους αγωνιστικούς χώρους. Όλα αναλύονται με λεπτομέρεια και έχουν και τις αντίστοιχες θεραπείες. Έτσι. Πνευμονιολογία, πεπτικό σύστημα, ενδοκρινολογικό σύστημα, ουροποιητικό σύστημα, δερματολογία. Δηλαδή, ό,τι ακριβώς υπάρχει και δύναται να συμβεί σε έναν αθλητή, έχει την περιγραφή του απλά και κατανοητά και τις αντίστοιχες θεραπείες. Τι άλλο δηλαδή θέλεις από ένα βιβλίο? Επίσης, παρότι δεν είμαι προπονητής, έχω ένα μεγάλο μέρος προπονητικής που έχει σχέση με την αθλητιατρική, το οποίο οι προπονητές, οι γυμναστές, είναι πολύ χρήσιμο να το διαβάσουν. Πολύ χρήσιμο να το διαβάσουν. Η διατροφή, σημαντικό, η αθλητική διατροφή, σημαντικότατο. Να σας πω και κάποια άλλη, ένα καινούριο κεφάλαιο που έχω μέσα. Να σας πω. Η vegan διατροφή των αθλητών. Δεν υπάρχει vegan διατροφή των αθλητών. Ένα κεφάλαιο το οποίο θερκεύει τα τελευταία χρόνια. Είναι πολλοί οι αθλητές, οι vegan αθλητές σήμερα. Δεν είναι λίγοι.
Λοιπόν, τέλος πάντων και πολλά άλλα χρήσιμα στοιχεία τα οποία θα μπορείτε να τα δείτε. Το βιβλίο αυτό είναι και ένα βιβλίο να το έχεις στη βιβλιοθήκη σου, όχι για να το έχεις να το κοιτάζεις, ανά πάσα στιγμή που συμβαίνει κάτι μπορείς να το κατεβάσεις και το βλέπεις σαν εγκυκλοπαίδεια. Βλέπεις τι είναι, πώς παρουσιάζεται, τι κάνεις, πώς μπορεί να θεραπευτεί. Ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους συναδέλφους γιατρούς οι οποίοι βοήθησαν με τον τρόπο τους στη συγγραφή του βιβλίου. Προηγουμένως μίλησε ο καθηγητής, ο κύριος Κουσκούκης, με τον οποίο τα τελευταία χρόνια έχουμε μία σχέση και συγγραφική. Βοήθησε στη συγγραφή του βιβλίου. Βοήθησε ο Ανδρέας ο Πιτσάς, ο καρδιολόγος, ο διευθυντής καρδιολογίας του νοσοκομείου της Θήβας και είναι ένας γιατρός που είναι πάντα κοντά μας, το σεβόμαστε και τον εκτιμούμε. Επίσης, ο Γιώργος ο Τουλιάτος, βιοπαθολόγος και αυτός ο ίδιος αθλητής, ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ με την εργονομία του αθλητή και τον ντόπινγκ και αυτός είναι πάντα ο άνθρωπος πρόθυμος να βοηθήσει τις προσπάθειές μας. Έχουμε εδώ τον αγαπητό συνάδελφο και φίλο τον Ντίνο τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος και αυτός συνήθερε στη συγγραφή του βιβλίου, ο οποίος συν της άλλης, να ξέρετε, είναι ο κορυφαίος χειρούγος στη ρομποτική ιατρική και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Ναι, χειρουργός. Ο κύριος Κωνσταντινίδης και ο κύριος Κουσκούκης στο προηγούμενο Δέλτα Σίγμα της Ελληνικής Αθλητιατρικής Εταιρείας ήταν οι αντιπρόεδροι. Τώρα αντικατέστησαν από τον κύριο Πατούλη και τον κύριο Γόγο. Λοιπόν, βαριά χαρτιά και τα μεν και τα δε, έτσι. Λοιπόν, θα ήθελα βέβαια εδώ τους ανθρώπους, κάποιους από τους ανθρώπους της Super League 1 που περίμεναν να έρθουν, διότι πράγματι με αυτούς και τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον Γιώργο τον Μαυρωτά, με τον οποίο μας συνδέει μια φιλία χρόνια και τελευταία καλλιεργήθηκε περαιτέρω λόγω των θέσεών μας στο χώρο του αθλητισμού, περάσαμε πολύ δύσκολες μέρες στην περίοδο του κορονοϊού. Πολύ δύσκολες μέρες. Όμως, είμαστε ευχαριστημένοι διότι τα πρωταθλήματα γίνανε κανονικά και δεν είχαμε και καμία ανθρώπινη απώλεια και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήθελα να σας πω επίσης ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος με την παρουσία του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, με τον οποίο προσωπικά δεν είχα καμία ιδιαίτερη σχέση, τελευταία γνωριστήκαμε, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια σημαντική αλληλοεκτίμηση και όταν απευθύνθηκα να ρωτήσω πού μπορούμε να κάνουμε την παρουσίαση του βιβλίου, αμέσως μου είπε στη δική μας αίθουσα συνεδριάσεων. Και τον ευχαριστώ προσωπικά για αυτή του την πρωτοβουλία και ελπίζω να επαναληφθεί ενίοτε όταν έχουμε. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω για το συγκεκριμένο βιβλίο ότι
πράγματι, όπως είπαν και όλοι οι άλλοι, είναι ένα πολύ καλό τεχνικά φτιαγμένο βιβλίο, πάρα πολύ καλό, με ό,τι το καλύτερο όσον αφορά τις φωτογραφίες, το χαρτί και όλα αυτά, ένα βιβλίο που κόστισε πολλά λεφτά, η κατασκευή του, πολλά λεφτά. Δεν λέω το χρόνο και τον κόπο που έκανα να το γράψω, αλλά σαν κατασκευή. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα τη βοήθειά σας, εάν και εφόσον το διαβάσετε και το δείτε, εάν κρίνετε, παρακαλώ να το προωθήσετε και σε άλλους που δεν το ξέρουν, γιατί δεν είναι εύκολο να ξέρεις τι βιβλίο κυκλοφορεί κάθε τόσο αν δεν είσαι παρόν. Επίσης, σας λέω ότι ήδη σχεδόν έχω τελειώσει το τέταρτο βιβλίο, το οποίο είναι μοναδικό σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο τίτλος είναι «Αθλητική...» Λοιπόν, ο τίτλος του είναι «Παίδο αθλητιατρική», δηλαδή η ιατρική της άθλησης στα παιδιά και στους εφήβους. Δεν υπάρχει πουθενά, δεν υπάρχει τέτοιος τίτλος βιβλίου πουθενά, ούτε σε Ελλάδα, ούτε. Αυτό το βιβλίο θα βγει στις αρχές του 2025 και χαρά μου θα ήταν να είμαστε πάλι μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι μετά από την αποφώνηση και την εισήγηση που έκανε ο ξενοφώντας ο Ρούσης, καταλάβαμε το υπονοούμενο, θα είμαστε εδώ πάλι στις αρχές του 25 και μέχρι τότε υγεία, άθληση και βέβαια καλές επιτυχίες σε όλους όσους συμβάλλουν για το καλό κοινό της χώρας μας. Να είστε καλά.